Το 50% αγγίζει πληρότητα σε ξενοδοχεία του νομού Ηρακλείου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληρότητες ξεπερνούν το 70% σε ξενοδοχεία στο Δήμο Χερσονήσου. Τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, όπως περιέγραψε ο Νίκος Χαλκιαδάκης. Και όντως φαίνεται, έχουμε περισσότερες κρατήσεις, αλλά αυτό να ξέρετε ότι είναι μόνο στο νομό Ηρακλείου. Ο νομός Ηρακλείου αυτή τη στιγμή έχει καλύτερες κρατήσεις γενικά και τα ξενοδοχεία του έχουν και καλύτερες πληρότητες. Πιστεύω ότι πλησιάζομαι να είναι ανοιχτά ένα 60% των ξενοδοχείων και να έχουν ένα 50% πληρότητα. Είναι παραπάνω από ό,τι περιμέναμε αυτή την εποχή. Και από εκεί πέρα να συνεχίσει η σεζόν έτσι που πάμε τώρα και σιγά σιγά να φύγει ο κορονοϊός και να πάει στο καλό. Τουρίστες απολαμβάνουν τις διακοπές τους με ασφάλεια και με φόντο τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται, με την τουριστική σεζόν να διαρκεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Μάλιστα, εχθές είχαμε μια συζήτηση στην περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη, διότι μας ζήτησε η Κόντορ να βάλει κάτι πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, τα οποία ακόμα υπάρχουν, όλα είναι υποσυζητήσεις και παίζονται, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως πιστεύω ότι θα πάμε, αν συνεχίσει έτσι που πάμε τώρα, θα πάμε μέχρι σίγουρα 10-15 του Νοέμβρη. Οι τουρίστες νιώθουν πολύ ασφάλεια και μάλιστα ήρθαν στην Κρήτη, επειδή η Κρήτη έχει τα λιγότερα κρούσματα. Καλημέρα και χρόνια πολλά, το Μπαρμπαρόσα έτοιμο για αναχώρηση. Ελεύθερα από εμάς, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά. Την ίδια ώρα, επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης και διασκέδασης στη Χερσόνησο περιγράφουν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, αλλά και τις πρωτόγνωρες εικόνες που επικρατούν τα μεσάνυχτα όταν κλείνουν τα μπαρ, με τους τουρίστες να συνεχίζουν τη διασκέδαση στις παραλίες. Ή να μας κλείσουν τελείως ή να μας αφήσουν να δουλέψουμε. Όλα κλειστά, 12 παρά 5 περνάει η αστυνομία και δεν υπάρχει άνθρωπος στις εξέδρες. Το κράτος πώς θα εισπράξει να μας πούνε και πώς θα βγάλουμε εμείς τη χρονιά μας. Οι τουρίστες που πάνε μετά που κλείνουν τα κατάστημα. Οι τουρίστες στις παραλίες, αλαφιασμένοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, ήρθαν να διασκεδάσουν και δεν τους προσφέρουμε τίποτα. Και πάνε παραλία λοιπόν. Το παραλία πάνε το βράδυ. Λοιπόν, δεν μας απαντάει κανείς για αυτά τα ερωτήματα. Αν ο κορονοϊός είναι, κοιμάται την ημέρα και το βράδυ βγαίνει στην πιάτσα. Μας έχουν κατασκοτώσει με αυτό που κάνανε. Γιατί, βέβαια, το βράδυ μιλάμε. Γιατί εδώ τα μπαρ και ο κόσμος ήρθαν να διασκεδάσουν στην Κρήτη το βράδυ. Δεν ήρθαν για την ημέρα. Την ημέρα πάνε με τις βάρκες, πάνε με τα τρένα και μετά περιμένουμε τι. Το χειμώνα, ο κορονοϊός, είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι, το ίδιο πράγμα θα κάνει τη δουλειά της. Δυστυχώς κλείνουν τα μαγαζιά, τα μπαρ και μετά κυκλοφορούν στους δρόμους. Ανεξέλεκτη. Με πυρές. Ναι, με ποτά στο χέρι, εν πάση περιπτώσει, και στις παραλίες. Εν τω μεταξύ, στο Δήμο Χερσονήσου έγινε η πρώτη για φέτος τελετή βράβευσης επαναλαμβανόμενου επισκέπτη στην περιοχή. Ο οποίος, παρόλη την πανδημία και την ύπαρξη του κορονοϊού, του COVID-19, αψήφισε μεταξύ άλλων και αυτός τις ανησυχίες. Ήρθε αγαπώντας τον τόπο μας άλλη μία φορά, με αγάπη, τιμώντας τον τόπο μας, περνώντας καλά εδώ και θέλοντας να γευστεί τις νοστιμιές και τις γαστρονομικές, αλλά και του τόπου μας. Ο Γιάννης Έγκος ευχαρίστησε τον Τζον από την Ολλανδία, ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή ανελιπώς τα τελευταία 28 χρόνια. Not only Χερσόνησος, also Γκούβες, Χάνια. Και όχι μόνο στη Χερσόνησο, Γούβες, Χανιά, αγαπώ την Κρήτη. Δεν φοβάμαι τον κορονοϊό και προτείνω σε όλους διακοπές στην Κρήτη. Μου αρέσουν τα πάντα εδώ. Η κουλτούρα, οι άνθρωποι, όλα. Γνωρίζω μερικές λέξεις στα ελληνικά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.